and it's going to be Papastamos right ahead of the world junior record. It's going to go, and he's going to get gold. 4:11.93. Με τον Απόστολο Παπαστάμο να έχει ανέβει στην κορυφή του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Εφήβων στη Βουδαπέστη και τον Αλέξανδρο Κάχρη να έχει κατακτήσει την 16η θέση μεταξύ κορυφαίων αθλητών του πλανήτη, ο ναυτικός όμιλος Χανίων υποδέχτηκε τα παιδιά του που έκαναν περήφανη ολόκληρη την Ελλάδα. Για από την αλήθεια δεν έχω καταλάβει ακόμα το μέγεθος της επιτυχίας. Το παγκόσμιο ρεκόρ θεωρούσα ότι το είχα στο βάθος του μυαλού μου ότι ίσως ότι είναι εκεί πέρα και ίσως μπορεί και να το κάνουμε. Ο στόχος μου ήταν να μπω στις πρώτες 16. Τα κατάφερα, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό γιατί ήταν η πρώτη μου φορά που ήμουν στο παγκόσμιο. Apostolis Papastamos. Οι σπουδαίες διακρίσεις των δύο αθλητών του ναυτικού ομίλου Χανίων είναι αποτέλεσμα θυσιών πολλών ετών που κορυφώθηκαν λίγο πριν από την παγκόσμια διοργάνωση. Δεν μπορούσαν να πάνε θάλασσα. Δεν μπορούσαν να βγουν το βράδυ και να με τους φίλους τους. Να λέμε το πρωί τους περίμενε προπόνηση και εγώ. Θεωρώ ότι κρίθηκε σε λεπτομέρειες τα μετάλλια, κρίθηκαν σε λεπτομέρειες. Και ναι, στο τέλος πιστεύω ότι έκανα μια πάρα πολύ καλή κούρσα από όλες τις πλευρές. Ο Απόστολος Παπαστάμος έγραψε ιστορία στη Βουδαπέστη και η επιτυχία του, όπως και αυτή του Αλέξανδρου Κάχρη, είναι μια ηχηρή έκκληση προς την πολιτεία για αναβάθμιση του κολυμβητηρίου Χανίων, που δεκαετίες τώρα παραμένει πολλά επίπεδα χαμηλότερα από το επίπεδο των αθλητών του και των διακρίσεων αυτών. Πράγματα τα οποία σε έναν Αμερικάνο, σε έναν Αυστραλό, σε ένα άλλο αθλητή είναι αυτονόητα, εδώ πέρα προφανώς δεν είναι. Για παράδειγμα βατήρες, διαδρομές, τα πάντα, δεν είναι εδώ πέρα αυτονόητα. Ήταν αρκετά δύσκολα γιατί ήταν η πισίνα κρύα, κάποιες μέρες δεν μπορούσαμε γιατί υπήρχαν καιρικές συνθήκες. Δεν είναι κλειστή πισίνα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε κινήσεις, δεν μπορούμε να δουλέψουμε στροφές. Είμαστε αυτή τη μέρα στη ζέση και στο κρύο. Με αυτές τις συνθήκες, σε ένα κολυμβητήριο που κατά καιρούς υποχωρούν σοβάδες, που οι πισίνες θερμαίνονται το χειμώνα χάρη στις αγωνιώδεις προσπάθειες του ΝΟΧ, σε υποδομές που δεν έχουν ποτέ συντηρηθεί και ανακατασκευαστεί, προπονούνται οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του ναυτικού ομίλου Χανίων. Δεν γίνεται να βρισκόμαστε σε ένα κολυμβητήριο που δεν έχει σύγχρονους βατήρες σε αυτό το επίπεδο των αθλητών. Ούτε στα μικρότερα, αλλά σε αυτό είναι τραγικό, είναι εξωπραγματικό. Δεν γίνεται να ψάχνουμε να βάλουμε μία διαδρομή, σύγχρονη μεγάλη διαδρομή και να έχουμε τις διαδρομές τις σπασμένες ή να προσπαθούμε να τραβήξουμε από το υπόγειο μία διαδρομή για να κολυμπήσουν τα παιδιά όπως πρέπει. Δεν γίνεται να ψάχνουμε κάθε φορά, κάθε εβδομάδα να βρούμε ένα τόνο πετρέλαιο κάθε τρεις μέρες, γιατί αν δεν το βρούμε, αν δεν το βάλει ο ναυτικός όμιλος, το κολυμβητήριο απλώς θα κλείσει.